Μόνο εγώ θα σας πω ένα πράγμα, γιατί μετά από αυτό που άκουσα για τα χρήματα που δόθηκαν στα κανάλια, αναρωτιέμαι εγώ και οι συνάδελφοί μου γιατί τρέχουμε κάθε απόγευμα να ψάξουμε γάζες και βαμβάκια στο όλο το νοσοκομείο, γιατί πλέον έχουμε και λήψεις υλικών και δεν ξέρω πού οφείλονται, γιατί πραγματικά όταν υπάρχει χρήμα θα πρέπει εμείς τουλάχιστον από υλικά να είμαστε πλήρεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά τις ανάγκες. Εγώ δεν διαφωνώ, θα πρέπει να υπάρχει και η διαφήμιση και η προβολή και όλα. Αλλά μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να δώσουμε πραγματικά μια προτεραιότητα στις ανάγκες και στην υγεία του κόσμου, γιατί αυτή τη στιγμή με τα χειρουργεία να έχουν πάει τόσο πίσω, με τις ανάγκες να καλπάζουν, γιατί 4 μήνες, 3 μήνες τα νοσοκομεία υπολειτουργούσαν. Και αν φανταστείτε ότι υπάρχουν γιατροί αυτή τη στιγμή στο γεννηματά σου, όπου για να κάνεις έναν καταράκτη σου κλείνουν ραντεβού μετά από ένα χρόνο, πιστεύω ότι θα πρέπει να τρέξουμε άλλα πράγματα κατά προτεραιότητα και όχι τις διαφημίσεις.